Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος νομοσχεδίου και με αφορμή τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τα ζητήματα που αφορούν τόσο την κεντρική όσο και την τοπική διοίκηση, παρακολουθήσαμε να αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης, οι αντίστοιχοι ομιλητές έθεσαν ανάμεσα στα άλλα τα ζητήματα αρμοδιοτήτων και το πραγματικό μπάχαλο που επικρατεί πολλές φορές, αλήθεια είναι, ανάμεσα στους δήμους, την περιφέρεια, την κυβέρνηση, ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες. Που ξεκινάει από το ποιος έχει την ευθύνη, για παράδειγμα, για το κλάδεμα των δέντρων δίπλα στις γραμμές του τρένου ή για την καθαριότητα σε μια υπόγεια διάβαση του ΟΣΕ. Πραγματικό παράδειγμα, στο νέο Δέλτα του Βόλου, μια πλημμυρισμένη τέτοια υπόγεια διάβαση καθαρίστηκε μόλις λίγες μέρες πριν. Ένα χρόνο και μετά τις πλημμύρες. Και φτάνει μέχρι το ποιος έχει την ευθύνη για το περιβαλλοντικό έγκλημα, για παράδειγμα, στον παγασιτικό με τα ψάρια. Δίπλα βέβαια σε αυτό το μπάχαλο υπάρχει και η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων, για παράδειγμα στα σχολεία, που την ευθύνη για το διδακτικό έργο την έχει το Υπουργείο, για τα κτίρια ο Δήμος και για τη μεταφορά των μαθητών η Περιφέρεια. Επίσης, πραγματικό παράδειγμα. Στο Δήμο Αλμυρού και τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης, αυτή τη στιγμή 25 περίπου παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο με λεωφορείο που είχε δοθεί δωρεά στο Δήμο, είναι στον αέρα γιατί ο οδηγός πήρε σύνταξη και τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια σηκώνουν τα χέρια ψηλά, πετώντας ο ένας τον μπαράκι στον άλλο. Άλλο θέμα. Μόλις σήμερα καταθέσαμε αναφορά των κτηνοτρόφων που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. Η αποζημίωση, που μάλιστα ακόμα δεν έχετε δώσει, είναι από 75 ευρώ σε 120 ευρώ το ζώο και υπόλοιπο εκαθάρισης 30 ευρώ, χωρίς αποζημίωση στα ζώα κάτω του ενός έτους και παραπέμπτοντας το γνωστό μέτρο 5-2 που έχει χρεοκοπήσει, και όχι αποκατάσταση στο 100% της αξίας των ζώων που χάθηκαν. Την ίδια στιγμή ανακοινώνεται για τους κτηνοτρόφους που χάσανε τα ζώα τους από την Πανόλη το ποσό των 250 ευρώ το ζώο, ακόμα και των ζώων που ήταν κάτω του ενός έτους. Και εδώ θα παίξετε με τον μπαλάκι ευθυνών, ώστε να μην αποζημιώσετε τους πλημμυροπαθείς. Θα πείτε άλλο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, άλλο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ΕΛΓΑ. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Γενικότερα, το μπαλάκι ευθυνών είναι μια σταθερή κατάσταση με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι λαϊκές οικογένειες σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξασφάλιση ακόμα και στοιχειωδών λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων. Και θα το ξαναπούμε. Όλος περίεργος για τα ζητήματα που αφορούν αυτά τα δικαιώματα και αυτές τις ανάγκες και όταν δεν περιλαμβάνουν κάποιο αντίτιμο τη λεγόμενη ανταποδοτικότητα, δηλαδή μια ενέργεια που θα επιφέρει κάποιο όφελος κέρδος, τότε όλοι οι φορείς, δήμοι, περιφέρειες, κυβέρνηση, τρέχουν μακριά, πετούν την καυτή πατάτα στον επόμενο, ανακαλύπτουν γκρίζες ζώνες, έλλειψη συντονισμού και ούτω καθεξής. Όταν όμως πρόκειται για έργα που έχουν ανταποδοτικότητα ή πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για επενδυτικά πακέτα σε επιχειρηματικούς ομίλους, επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα που φυσικά η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στο μεγάλο κεφάλαιο, τότε τρέχουν όλοι. Παραγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα πρώτα αναλάβει, ποιος θα πρωτοπρολάβει, ποιος θα αναλάβει πρώτος την ευθύνη. Εκεί ξεχνιέται η αναρμοδιότητα, συντονίζονται μια χαρά, οι ζώνες είναι πεντακάθαρες και όλοι θέλουν κομμάτι από την πίτα. Φυσικά, τα παραπάνω δεν υπόθηκαν από κανέναν από εσάς στην αντιπαράθεση αυτή που αναπτύχθηκε. Αλλά νομίζουμε ότι έχει κυλήσει και νερό σταυλάκι. 20 και 30 χρόνια πίσω, μια τέτοια αντιπαράθεση που έγινε σήμερα εδώ, εύκολα θα μπέρδευε, αφού δεν θα είχαν προηγηθεί οι διαδοχικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υπήρχε δηλαδή επιπλέον πείρα από την κοινή σας στάση σε μια ενιαία στρατηγική που την εφαρμόζατε, την ψηφίζατε, τη στηρίζατε. Γιατί εσείς ήσασταν όλοι μαζί που στη λογική του κόστους ωφέλους, για παράδειγμα, πετάξατε αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση με στόχο να απαλλαγεί το κράτος από την υποχρέωση να λύνει τα θέματα της πυροπροστασίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης, γενικότερα της συντήρησης και λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών για τη ζωή του λαού και των παιδιών του. Όλοι μαζί το κάνατε. Και με τη στήριξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των κομμάτων σας,
που είδανε τότε μια ευκαιρία για να δικαιολογήσουν την φοραφέμαξη του λαού σε τοπικό επίπεδο, για να διαχειριστούν άμεσα προγράμματα, για να ανοίξουν άμεση επικοινωνία με εργολάβους, κατασκευαστικές και κάθε είδους διαχειριστές της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή με το κεφάλαιο, μέσω, για παράδειγμα, των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή η προσαρμογή ήταν αναγκαία για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αποτέλεσε πρώτα και κύρια στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης και γι' αυτό και στηρίχθηκε από όλους σας. Αλλά σας βοήθησε επιπλέον και στο εξής, να συσκοτήσετε μια βαθιά αλήθεια. Είτε τοπικά είτε κεντρικά μιλάμε για το ίδιο αστικό κράτος. Και τώρα που τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έφεραν απάνω τα πλήγματα, όπως είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ, παρουσιάζεστε ως απατημένες σύζυγοι. Ποια λοιπόν αντιπαράθεση, ποια αντιπολίτευση να σηκώσετε από μεριάς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που συνεχίζει από εκεί που σταματήσατε εσείς? Είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ οι εμπνευστές της Task Force που προτείνεται στο νομοσχέδιο? Αυτή ήταν η αντιπαράθεση συγητών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα πάρει τα εύσημα για τη δημιουργία? Και όχι φυσικά για το ασφικτικό και κατευθυνόμενο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των επιτροπών που τελικά θα καθορίζει τα όποια πορίσματα ανεξάρτητα από την επιστημονική επάρκεια, ακόμα και καλοπροαίρετων επιστημόνων που συμμετέχουν, όπως ρητά αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες. Δηλαδή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες, που θέτει ως όρο το κόστος και την ανταποδοτικότητα για τα όποια αντιπλημμυρικά έργα, την οδηγία για τα νερά, που σημαίνει ιδιωτικοποίηση, να πνιγόμαστε το χειμώνα και να διψάμε το καλοκαίρι. Σε αυτά, είπαμε, υπάρχει συμφωνία. Για τον αντίστοιχο λόγο, οι όποιες αναφορές. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Για τον αντίστοιχο λόγο, οι όποιες αναφορές της συγκήτριας του ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης των νερών της Θεσσαλίας από τη Νέα Δημοκρατία με τη δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία ήταν ότι η κυβέρνηση καθυστερεί στη σύστασή του. Έχει εγκαταληφθεί, όπως είπε. Ενώ προδιάγραψε την αποτυχία του, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα βάλει, λέει, μέσα ημετέρους. Και όχι βέβαια επειδή πρόκειται για καραμπινάτο μηχανισμό για την παραπέρα εμπορευματοποίηση των νερών, ακριβώς όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια λοιπόν αντιπολίτευση, ή καλύτερα αντιπολίτευση για ποιον? Ακόμα και όταν ξεστομίζονται μεγάλα λόγια, γρήγορα ισιάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο εκλεκτός των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, που πριν λίγο καιρό ήταν λαύρος δήθεν ενάντια στο σχέδιο των Ολλανδών για τη Θεσσαλία. Διαβάζω προχθεσινή δήλωσή του. Βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης του αντιπλημμυρικού σχεδίου της περιφέρειας Θεσσαλίας που διαμόρφωσε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ολλανδική εταιρεία HVA. Θυμίζω ότι ο ίδιος πριν από λίγους μήνες έλεγε ότι το μοντέλο των Ολλανδών προτρέπει και μετατρέπει το μικρό παραγωγό σε υπάλληλο. Μια χαρά τα βρήκανε τώρα. Η σύγκληση αυτή τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λογική κατάληξη αλλά και η εξειδίκευση στην περιοχή της Θεσσαλίας της στρατηγικής σύμπλευσης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ όταν βγαίνουν από τη μέση οι φιωριτούρες, την οποία αποκαλύπτει το ΚΚΕ. Απέναντι λοιπόν, και κλείνω με αυτό, στον αντιλαϊκό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο λαός έχει αποκουμπί, έχει το ΚΚΕ. Η πολιτική πρόταση που θέτουμε στο λαό μέσα στους αγώνες για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, επαγγελματιών, βιοπαλλεστών, αγροτών, φοιτητών, μαθητών, στους οποίους πρωτοστατούν οι κομμουνιστές σε κάθε χώρο. Μια τέτοια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση είναι απαραίτητο να δυναμώσει σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής για τον σοσιαλισμό.